Ακούστε τι μου συνέβη, κορίτσια, βλέποντας την εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου Μίλα. Τι. Ντεζαβού. Τι. Ντεζαβού, αυτό θα πω μόνο και τίποτα άλλο. Παρακολουθήστε προσεκτικά. Εσύ δεν είχες ποτέ σχέση με αυτό. Ποτέ, ναι. Ποτέ. Από τότε που γεννήθηκες, ναι, δεν έχεις έρθει ποτέ σε ερωτική επαφή. Αν κάθε γυναίκα θα έζησε έτσι όπως διαλέξαμε εμείς, τότε και οι άντρες δεν θα είχαν άλλη επιλογή, καθώς να περιμένουν. Επειδή καταλαβαίνω πού μπορεί να πάει αυτό, σκέφτομαι τώρα, εγώ σαν Χριστίνα, ναι, σαν καταλαβαίνεις πού μπορεί να πάει, τι εννοείς, ότι μπορεί να, και να κοιμηθείς μαζί τους. Ότι αν ας πούμε απαντήσω σε κάποιο στο φλερτ, ναι, ναι, και συμπεριφερθώ αντίστοιχα. Ναι. Ξέρω ότι ίσως κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει και κάτι παραπάνω. Ναι. Και εκεί τι κάνεις, φεύγεις. Ο άνθρωπος όταν αρχίζει και αισθάνεται το λεγόμενο πάθος, ναι, ναι, επειδή είναι σε συναισθηματικό επίπεδο, ναι, είναι πολύ δύσκολο να ελέγχει τον εαυτό του. Επειδή του είπα, ξέρεις κάτι, αν θέλεις να έχουμε σχέση, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε σεξουαλική σχέση, γιατί εγώ θέλω να φυλάξω τον εαυτό μου για τον γάμο, για τον άντρα μου. Δεν θέλω δηλαδή και από εδώ και από εκεί και συνέχεια, δεν θέλω να ζω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Συγγνώμη, για να καταλάβω, ήτανε σε δύο διαφορετικές εκπομπές. Βεβαίως, αυτό ίδιες ακριβώς. Παρθένες και λέγαν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Βεβαίως, βλέπω ότι δεν πατήσατε χ, οπότε συνεχίζω και εξηγώ. Πριν από δύο χρόνια η Τατιάνα Στεφανίδου είχε καλεσμένα τα ίδια κορίτσια. Η Δεσποινίδα Ρούλα, για να δούμε το split screen, παρακαλώ. Η Δεσποινής Ρούλα. Όχι, η Δεσποινής, δεν είναι τη λέει την Ρούλα εδώ πέρα. Είναι, ναι, μια κανονική μεσήλικας. Η οποία όμως απέχει από το σεξ συνειδητά μέχρι να παντρευτεί, όπως κάθε σωστό κορίτσι. Και καλά, θα απέχει για μια ζωή έτσι πως τη βλέπω, γιατί βλέπω να μην παντρεύεται ποτέ η κυρία Ρούλα, έτσι. Να δούμε και την Δεσποινίδα Χριστίνα. Α, τη Δεσποινίδα, και εσύ έχει πιάσει σήμερα η καλοσύνη σου. Τι Δεσποινίδα, καλή κι εσύ. Άλλη μια γυναίκα που δεν την άγγιξε ο χρόνος. Πότε είναι το πριν και πότε είναι το μετά σε αυτή τη φωτογραφία. Το πριν είναι από εκεί που τα έχει μαζεμένα και το μετά είναι το από εδώ με τα κάτω τα μαλλιά. Καταλαβες. Τώρα που μου το είπες το κατάλαβα. Ελπίζουμε σε δύο χρόνια να έχουν αποκατασταθεί τα κορίτσια. Και πιο νωρίς. Για την ευχή μας.